Τώρα, στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προσέφυγε η χώρα επειδή η Ευρώπη δεν είχε μηχανισμό δικό της. Προσωπικά, όπως ξέρετε, ήμουνα κατά της προσφυγής στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Θα προτιμούσα να το είχαμε αποφύγει. Ούτως ή άλλως, κανείς δεν είχε υπόψη του εκείνη την περίοδο ότι θα χρειαστούμε τόσο μεγάλα ποσά και ότι θα χρειαστούμε και μια ριζική αναδιάρθρωση του ελληνικού δημοσίου χρέους. Το τραγικό ιστορικά είναι ότι στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει προσφύγει η Ευρωζώνη συνολικά. Δεν προσέφυγαν μόνο μεμονωμένες χώρες που εντάσσονται σε προγράμματα στήριξης, όπως η Ελλάδα, η Πορτογαλία και η Ιρλανδία. Ούτε χώρες οι οποίες, χωρίς να παίρνουν βοήθεια, εφαρμόζουν προγράμματα προσαρμογής, όπως η Ιταλία ή η Ισπανία. Η Ευρωζώνη συνολικά έχει προσφύγει. Γι' αυτό η κυρία Λαγκάρντ μετέχει στο Eurogroup και στις συνόδους κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μετέχει στις συνεδριάσεις της Αμερικανικής κυβέρνησης ή της Κινέζικης κυβέρνησης, για να πάρω άλλες μεγάλες νομισματικές ζώνες. Το δε ακόμη πιο παράδοξο, θα έλεγα, είναι ότι η Ευρωζώνη δίνει λεφτά στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, δικά της λεφτά. 150 δισεκατομμύρια της Ευρωζώνης και 50 των υπόλοιπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να τα διαχειρίζεται το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και να ασκεί πιέσεις στην Ευρωζώνη. Αυτό γιατί έγινε, γιατί οι μεγάλες χώρες, ιδίως η Γερμανία, απέσυρε την εμπιστοσύνη της από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θέλει έναν άλλο μηχανισμό που να έχει εμπιστοσύνη. Γιατί απέσυρε την εμπιστοσύνη της από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή? Γιατί την κατηγορεί ότι δεν επέβλεψε τον εκτροχιασμό, δεν απέφυγε τον εκτροχιασμό κινητοποιώντας τους προληπτικούς μηχανισμούς. Ποιον εκτροχιασμό? Το να έχει η Ελλάδα 15,8% έλλειμμα το 2009 και να έχει ένα χρέος που είναι μη χρηματοδοτήσιμο. Αλλά το ίδιο και η Ιρλανδία, το ίδιο και η Πορτογαλία. Και τώρα βλέπουμε τι γίνεται στην Ισπανία, όταν οδηγείται σε χρεοκοπία η Καταλωνία, δηλαδή η περιοχή της Βαρκελόνης, η οποία είναι μια πλούσια περιοχή και ένας τουριστικός προορισμός παγκοσμίου ενδιαφέροντος, με πλούτο. Και δεν έχουν να πληρώσουν τους δημοσίους υπαλλήλους και τους συνταξιούχους. Άρα χρειάζεται προσοχή, γιατί είμαστε μέσα σε ένα ναρκοπέδιο διεθνές. Ενημερώνεσαι, σκέφτεσαι, αποφασίσεις. Τώρα ασφαλώς ΠΑΣΟΚ. ΠΑΣΟΚ. Αυτοδύναμη Ελλάδα.